Η εγκατάλειψη των δύο Πούμα στην πρώτη δική της Παρασκευής ήταν αυτό που ουσιαστικά χαρακτήρισε μέχρι στιγμής τον αγώνα στο Μέξικο. Από εκεί και πέρα ο Λάπη με το Χιουντάι και ο γερόλικος Σαραντάρης πλέον ο Ζιέ ξεκίνησαν να μοιράζονται ειδικές στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Ο Λάπη κέρδισε 5 από αυτές απέναντι σε 2 του Γάλλου και βρέθηκε 5,3 δευτερόλεπτα μπροστά του. Ο Evans με το άλλο Γιάρης ήταν 25 δευτερόλεπτα πιο πίσω, διαμαρτυρόμενος για την πρόσφυση. Ο Νουβίλ είχε πάμπολα προβλήματα, αλλά κατάφερε να φέρει το Χιουντάι του 4ο 9,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Evans. Ο πρωταθλητής Ροβάνπερα ξεκινούσε δεύτερος στο δρόμο και αυτό ήταν σοβαρό μειονέκτημα στους αθρούς δρόμους, ιδίως μετά την εγκατάλειψη του Τάνακ. Με αποτέλεσμα ο πρωταθλητής να είναι σχεδόν 20 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νουβίλ. Ο Έλληνας Σερβερίδης αντιμετώπισε προβλήματα με την ανάρτηση στο πούμα του.